Μια μητέρα τεσσάρων ανήλικων παιδιών στα Χανιά έφυγε για το εξωτερικό και άφησε τα παιδιά της στη μητέρα της. Η απόφασή της αυτή οδήγησε σε κατηφόρα την οικογένεια αφού τα ενίκια δεν πληρώνονταν και η γιαγιά των παιδιών που έχει την επιμέλειά τους βρέθηκε στο δρόμο. Μια γειτονιά στο Ναϊγιάννη ενημέρωσε τις αρχές ότι η οικογένεια κοιμάται σε πάρκο της περιοχής. Σε αυτό το πάρκο διανυκτέρευσε η γιαγιά με τα τέσσερα ανήλικα εγγόνια της μέχρι να βρεθεί η λύση, δηλαδή να πάνε στο νοσοκομείο Χανίων όπου παρέμειναν για δυόμισι μήνες. Αν φανταστείτε ότι τα είχαμε από τον Αύγουστο και έφυγαν χτε. Αμέσω επιλήθηκε ο Δήμο Χανίων, μόλι ενημερώθηκε για το περιστατικό και η γιαγιά με τα τέσσερα παιδιά και την άλλη τη κόρη που μένει μαζί του, πήγαν στο νοσοκομείο Χανίων που είναι ο φορέας στον οποίο οδηγούνται για προσωρινή παραμονή με σκοπό να γίνουν όλες οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η παραμονή αυτή διαρκεί πολύ περισσότερο από τη διάρκεια της εξέτασής τους. Έφτασε στην δικαιοδοσία τη δική μας η διαχείριση της κατάστασης. Καταφέραμε να βγάλουμε φορολογική δήλωση στη γιαγιά και να, τις, να μπορέσει να πάρει το ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα. Αυτά τα παιδιά όμως με την γιαγιά για αυτό το διάστημα που αναφέρατε έμεναν πραγματικά στο νοσοκομείο. Ένας από τους λόγους ήταν φυσικά και η ολοκλήρωση των εξετάσεων εξετάσεων που απαιτούνται. Ε, μεταξύ αυτών και η παιδοψυχιατρική, όπου δεν έχουμε παιδοψυχίατρο εδώ στα Χανιά και αναγκαζόμαστε να περιμένουμε την σειρά ε, από το Ηράκλειο, από τον μοναδικό παιδοψυχίατρο στο Ηράκλειο. Η οικογένεια έμεινε στο νοσοκομείο Χανίων δυόμιση μήνε μέχρι ο Δήμο να βρει λύσει στο πού θα μείνουν, αφού οι δομέ ανηλίκων που υπάρχουν στο νησί δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα φιλοξενία τη κοινωνική υπηρεσία. Δυστυχώ είναι πάρα πολύ συχνά αυτό το φαινόμενο συμβαίνει. Τα τέσσερα παιδιά είναι ηλικία από 13 έω 17 ετών και μόλι πριν δύο ημέρε κατάφεραν να αναχωρήσουν από το νοσοκομείο, καθώ βρέθηκε σπίτι το ενίκιο του οποίου θα πληρώνεται από το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία. Πήραμε 170 τηλέφωνα ψάχνοντα για σπίτι. Το 171ο ευτυχώ αποδέχτηκε και έτσι αυτή τη στιγμή, ήδη δύο μέρες τώρα, η γιαγιά με τα τέσσερα ανήλικα βρίσκεται υπό στέγη, κάτω από μία στέγη. Το ενίκιο πληρώνεται εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα, άρα δεν υπάρχει επιβάρηση. Είναι για ένα χρόνο περίπου, οπότε έχουμε εξασφαλίσει το ενίκιο. Τόσο οι γιατροί όσο και οι κοινωνικέ υπηρεσίε του Δήμου ζητούν από το κράτο να μεριμνήσει για την παροχή κατάλληλη προσωρινή δομή για όλα τα παιδιά που βρίσκονται σε ανάλογη θέση, καθώ το πρόβλημα είναι υπαρκτό και μεγεθύνεται.